Είπες ότι ήσουν συγκινησιακά φορτισμένος πριν πει στον αγώνα. Είναι η προσπάθεια να σκοτώσει τον παίκτη μέσα σου που συνεχίζεται. Ναι, προσπαθώ εδώ και 3-4 χρόνια να κάνω μια προσπάθεια τέτοια. Πώς το βλέπεις? Το κακό είναι ότι νιώθω ότι μπορώ ακόμα να κρατήσω σε πολύ στο επίπεδο. Και αυτό με δυσκολεύει κάτι. Ευχαριστία με το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω ότι παράπαρο δεν είναι ώρα να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Έχουμε από αύριο πάρα πολύ καιρό μπροστά μας να μιλήσουμε για όλα. Πάντως δεν σε υποχρεώνει κάποιος να σταματήσει εφόσον νιώθεις ότι μπορείς να συνεχίσεις. Εντάξει. Δεν θα ήθελα, επαναλαμβάνω, δεν θα ήθελα για συγκεκριμένο θέμα σήμερα δουλειάξει να μιλήσω. Έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας να πούμε πολλά παραπάνω. Έφτασες τους 12, τα 12 πρωταθλήματα, είσαι πολυνίκη στο κύπελο, είσαι στο πρωτάθλημα. Ναι. Είπα, απλά είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Με τόσο πολλά, τόσο πολλές διακρίσεις, τόσο πολύ έτοιμες στιγμές. Γιατί αυτό είναι που μετράει στο τέλος, είναι όλη η πορεία και το ταξίδι που και οι εμπειρίες και όλα τα συναισθήματα που παίρνεις μαζί σου από όλη αυτή την περίοδο. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος και χαίρος. Έχεις ζήσει δύσκολες στιγμές στον Εραστέχνη, έχεις ζήσει πολύ καλές στιγμές. Τι μένει γενικά μετά από όλη αυτή την πορεία? Μένουν πάρα πολλές ευτυχισμένες στιγμές και μένουν και πάρα πολύ λίγες δύσκολες και κακές στιγμές. Μένουν όλα. Και είμαι πάρα πολύ χαίρος που τα έχω ζήσει όλα αυτά. Έχεις ζήσει και ντάμπλ απέναντι στον Παναθηναϊκό, δεν φαντάζομαι ότι το περίμενες αυτό. Έζησα και το αυτό. Παραλίγο να το χάσω. Ναι, είναι σημαντικό που ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του. Χρειάζεται πολύ το Παναθηναϊκό, όπως χρειάζεται κάποιες μεγάλες ομάδες. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια από όλες τις μεγάλες ομάδες να φροντίσουν όλα τα τεχνικά τους τμήματα και ιδιαίτερα από την ποδοσφαίριση. Να μπορούμε να βλέπουμε γεμάτες πιστές και ωραία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός το κατάφερε αυτό και χάρη στους φιλάθλους που έχουν δώσει τον οπολό τους εκτός από τη στήριξη τη. Ναι, να πει ότι έχει τελεστεί ένα μικρό θάμα στον Εραστέχνη τα τελευταία χρόνια με την συμβολή του Εραστέχνη, του κόσμου, των προέδρων του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και του κουλτούρι. Νομίζω ότι επαναλαμβάνω ότι συνεχίζει ένα μικρό θαύμα και μπορεί ξανά να στέγνει και πολλά μέσα σε όλα τα νήματα. Είναι πολύ βασικό. Σου λείπει λίγο το φετινό της Ευρώπης? Μου λείπει πάρα πολύ. Ήταν στόχος, ήταν ο μεγάλος στόχος. Είχαμε επικεντρωθεί πάνω σε αυτό και το χάσαμε σε λεπτομέρειες για πολύ λίγο. Μου αφήνει μια μεγάλη στεναχώρια το γεγονός, αλλά θα το δούμε πάντα. Ποια γλυκιά στιγμή φετινή? Νομίζω η κατάξυση του προαθλήματος και η κατάξυση του κυπέλλου στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στο Καρπενήσι, νομίζω ήταν οι δύο κορυφαίες στιγμές του φετινές.